Έβγαλε τώρα ένα βραβείο που έχει θεσπιστεί η διακουσία μου, δεν θα το ενέκρινα ποτέ ως πρόεδρο, αλλά πάση περιπτώσει που το βρήκα. Είναι το βραβείο με το ζόρι και απονέμεται σε έναν κύριο που επειδή ήθιστε κιόλας αυτός που παίρνει το βραβείο με το ζόρι να τραγουδάει να εμφανίζεται πρώτος, του το δίνουμε με την ελπίδα ότι του χρόνου δεν θα προλάβει να είναι πρώτος και δεν θα τον ακούσουμε. Και είναι ο κύριος Κόνης. Πώς μιλάνε οι άνθρωποι με εμπειρία στα μικρόφωνα, το λέω για εσένα. Τώρα δηλαδή εγώ θα πρέπει να χαρώ. Σε παρακαλώ, καταγάλισέ με λίγο από εδώ. Εσύ ανέβασε το βόλιο μου από εδώ. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο που την βρήκαμε κατά 47,5 κιλά πιο αδύνατη. Εγώ προσπάθησα, έκανα μια προσπάθεια να βγάλω να της δώσω κάτι, διότι βλέπω ότι έχει ρεύσει βενζίνος, αλλά η επιτροπή ήταν αδέκατη. Δεν δέχτηκε τίποτα. Ο κύριος Δρόμος όμως από ό,τι βλέπω τα οικονομήσει γιατί κάθε χρόνο και ψηλαίνει. Ναι. Του χρόνου λοιπόν όλοι ένα τέταρτο αργότερα. Να χάσετε το πρώτο κομμάτι. Και εγώ σας αγαπάω. Ευχαριστώ πολύ. Θεσπίσαμε καινούργιο βραβείο φέτος. Και αυτό δεν είναι άλλο από το βραβείο Αδερφές Μπρόγια που το παίρνουν επάξια η Ζούλια και η Ροκ Ράιωβιτς. Και υπάρχει και αυτό ο Νταντάκης. Έλα, κορί μου. Έλα, σήκω πάνω το μάτι. Σήκω πάνω, είσαι ο Νταντάκης σου σήμερα.